Πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ έχουν επιβληθεί μέσα σε 2 εβδομάδες σε πολίτες του Ηρακλείου και επιχειρήσεις που ρυπαίνουν το περιβάλλον, ξεφορτώνοντας ογκώδια αντικείμενα, ξερόχορτα και όχι μόνο, σε διάφορα σημεία της πόλης. Το μεγαλύτερο χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε Κρεοπόλη, ο οποίος συναπόθεσε υπολείμματα νοπών κρεάτων, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες ημέρες, όπως σας είπα, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, πάνω από 15-17 παραβάτες και έχουν κοπεί τα σχετικά πρόστιμα τα οποία προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας. Τα πρόστιμα αυτή τη στιγμή αθροίζουν πάνω από 10.000 ευρώ και κυμαίνονται η τιμή τους από τα 200-300 ευρώ, ανάλογα την έκταση της ρήπανσης που προκαλεί κάποιος, μέχρι και 3.000 ευρώ σε κάποιους, ο οποίος εντοπίστηκε, ήταν αναπόθεση υπολοιμάτων ουσιαστικά τροφών από κρεοπωλείο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι κάτι τραγικό, το οποίο πέρα από τη ρήπανση, στο σημείο στο οποίο βρίσκεται, πραγματικά μπορεί να αποτελέσει πηγή και αιστεία μόλυνσης και της, κινδύνου της δημόσιας υγείας. Κλιμάκια αποτελούμενα από στελέχη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζεται η μάχη των εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας με στόχο την αποκατάσταση και οριοθέτηση χώρων που εδώ και χρόνια είχαν καταστεί παράνομες κομματερές στην περιφέρεια του Δήμου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούνται περιφράξεις ώστε να αποτραπεί η εκ νέου δημιουργία παράνομων χωματερών. Απέναντι στο θλιβερό και δυστυχώς επαναλαμβανόμενο φαινόμενο της δημιουργίας μικρών ή μεγάλων χωματερών τόσο μέσα στην πόλη όσο και έξω από το Ηράκλειο, πέρα από τις εντατικές προσπάθειες που κάνουμε με τα μηχανήματα έργου και τα φορτηγά της Υπηρεσίας Καθαριότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, ουσιαστικά για την συρρήκνωσή του και την άβληση αυτού του φαινομένου, εντατικοποιήσαμε το τελευταίες 2 εβδομάδες τους ελέγχους οι οποίες γίνονται κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας πλέον τόσο από τους επόπτες καθαριότητας όσο και από δημοτικούς αστυνομικούς. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας απευθύνει για ακόμη μια φορά κάλεσμα στους πολίτες να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν τις 2 εντελώς δωρεάν υπηρεσίες του Δήμου για την απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων. Κανείς δεν θα μπορεί να γλιτώσει από ένα διοικητικό πρόστιμο το οποίο προβλέπεται άλλωστε από τον κανονισμό καθαριότητας. Αλλά ταυτόχρονα όμως να απευθύνω και μια έκκληση να αξιοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότεροι αυτές τις υπηρεσίες που δωρεάν έχουμε αναπτύξει και είναι το τηλεφωνικό ραντεβού. Μπορεί οποιοδήποτε να καλέσει την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 2813-409-660 ώστε να συνεννοηθεί με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα να πάρουμε από το χώρο του τα απορρίμματα, τα ογκώδια απορρίμματα που θέλει να πετάξει ή ο ίδιος να φέρει με το δικό του όχημα τα ογκώδια αυτά αντικείμενα που θέλει να πετάξει στο σταθμό μεταφόρτωσης.